Γιορτάζουμε λοιπόν και πάλι Χριστούγεννα στην Ιερά μας Μητρόπολη και βέβαια σε όλη την Ορθοδοξία, σε όλο τον κόσμο, και χαιρόμαστε γι' αυτό, χαρά μεγάλη μας κατακλείζει. Παρά τις επαπειλούμενες όλες δυσκολίες και τις κρίσεις, γιορτάζουμε όμως Χριστούγεννα και πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν τις διαθέσεις μας και να ευχηθούμε ένας τον άλλον, προπάντων να διεισδύσουμε μέσα στο νόημα της εορτής των Χριστουγέννων, και εμείς με το φετινό μας μήνυμα σαν τοπική εκκλησία εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στη θεογνωσία, δηλαδή σε αυτό που λέει το τροπάριο των Χριστουγέννων: «Η γέννησή σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε το κόσμο το φως το της γνώσεως», τη θεογνωσία, να γνωρίσουν όλοι οι άνθρωποι το Θεό, να γνωρίσουν πολύ καλά εις βάθος τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τους Αγίους, τους Αγγέλους, την Υπεραγία Θεοτόκο, τα δόγματα της πίστεώς μας, τις ιερές μας παραδόσεις, την Αγία μας Εκκλησία από την οποία εκπηγάζει η σωτηρία και ο αγιασμός των πιστών. Και βέβαια εμείς πάντοτε πρέπει οπωσδήποτε να κατηχούμε τους νεοτέρους ώστε να γνωρίζουν πράγματι το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει ότι μπροστά στους μάγους, οι οποίοι ξεκίνησαν από την Ανατολή να έρθουν στη Βηθλέμ, λέει σεμνινόμεθα και υποκλεινόμαστε, διότι αυτοί έφταναν, λέει, βλέποντας τον αστέρα που τους δείχνει το δρόμο προς τη Βηθλέμ, ότι κάθε μέρα αποκτούσαν μεγαλύτερη γνώση. Έκαναν περίπου 4 μήνες να φτάσουν οι μάγοι εξ Ανατολών στην Βηθλέμ. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι 3, λέει, μεγάλα δώρα πρόσφεραν οι μάγοι. Και αυτά εκεί τα δώρα είναι θεοπρεπή, είναι βασιλικά, είναι δώρα τα οποία μας είναι συμβολικά, που δείχνουν και εμείς ότι 3 δώρα μεγάλα πρέπει να προσφέρουμε στον Κύριο, τις 3 μεγάλες αρετές όπως επισημαίνονται από τους όσιους πατέρες μας, την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η πίστη να λάμπει, λέει, σαν χρυσός, και ο Λίβανος να είναι η ελπίδα και που αρωματίζει τον κόσμο, και πρέπει να έχουμε ελπίδα, και βέβαια η αγάπη θα είναι αυτή η οποία θα μας συνδέει μεταξύ μας, όπως είναι η Σμύρνα, η οποία ήταν ένα δώρο το οποίο έγινε προς τον Κύριο συμβολικά, για να δείξει ότι μεταξύ μας πρέπει να έχουμε ενότητα, όπως ενοποιούσε αυτό το στοιχείο. Εμείς ευχόμαστε σε όλους το ποίμνιό μας να αποκτήσει την αληθή θεογνωσία, η οποία είναι το παν, φέρει την πληρότητα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος, του ανοίγονται οι οφθαλμοί και του σώματος και οι οφθαλμοί της ψυχής, και βλέπει ολοκάθαρα μπροστά του, βλέπει το θέλημα του Θεού να το εφαρμόζει στη ζωή του, και η θεογνωσία είναι αυτή η οποία μας κάνει και συνεπείς απέναντι του Θεού, διότι ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει ξέρει και πώς να συμπεριφέρεται και στον συνάνθρωπό του και στο Θεό, αποκτάει πράγματι τη Θεία Σοφία. Σε αυτή την ώρα κατά την οποία οι άνθρωποι στερούνται, πονούν, υποφέρουν, αρρωσταίνουν, φαίνεται ονειρόδες, έτσι, φαίνεται πολυτέλεια να μιλάμε για τη θεογνωσία, αλλά οι πατέρες της Εκκλησίας μας πιστεύουν ότι είναι το ύψιστο αγαθό, το οποίο, γι' αυτό ήρθε ο Κύριος στον κόσμο να μας φέρει το φως της γνώσεως, και επομένως βλέποντας μάλιστα και τη ζωή των Αγίων μας καταλαβαίνουμε ότι πράγματι είναι το ύψιστο δώρο, διότι βλέπουμε ότι τίποτα δεν τους απασχολούσε παρά μόνο να γνωρίσουν το Θεό εις βάθος, και αυτό τους έδινε τη Θεία Πληρότητα. Να το ευχηθούμε σε όλο τον κόσμο και βέβαια τις ψυχές μας, τις καρδιές όλων μας, των ανθρώπων που μας εμπιστεύτηκε ο Θεός, στο ποίμνιό μας πρώτα και μετά και σε όλο τον κόσμο.